γνωστής και διαφαινόμενης τουρκικής άρνησης και αδιαλλαξίας. Είναι ξεκάθαρο ότι η τουρκική πλευρά επιδιώκει με κάθε τρόπο να αλλάξει η βάση διαπραγμάτευσης του Κυπριακού. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποδεχθούμε κάτι τέτοιο. Η δική μας η πλευρά πρέπει να παραμείνει δεσμευμένη στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, στο συμφωνημένο πλαίσιο, στις συμφωνίες υψηλού επίπεδου και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αποδεχθούμε το πάγιον αίτημα της Τουρκίας να χαρίσουμε εμείς ουσία για να συνεχίσει η διαδικασία. Κάτι τέτοιο όχι μόνο θα είναι ατυχές διαδικαστικά, αλλά είναι και πάρα πολύ παράλογο να ζητά από εμάς η τουρκική πλευρά να προχωρήσουμε στις υποχωρήσεις πριν καν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις. Ευχόμαστε φυσικά ότι αυτός ο διορισμός θα δώσει έναν έναυσμα στις προσπάθειες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για να καταλήξουμε σε αυτό που ευχόμαστε όλοι μας, σε μια λειτουργική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού.